Αυτό δεν είναι ένα ξενοδοχείο. Είναι το φρούριό σου. Αυτοί δεν είναι σερβιτόροι. Δεν είναι μάγειρες. Δεν είναι καμαριέρες. Είναι ο στρατός σου. Αυτά δεν είναι βαν. Δεν είναι αυτοκίνητα. Δεν είναι μηχανάκια. Είναι το υπηκό σου. Αυτή δεν είναι μια μικρή επιχείρηση. Είναι το βασίλειό σου. Και για να μεγαλώσει, χρειάζεσαι τα καλύτερα εργαλεία. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ για πρώτη φορά σου προσφέρουν τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας Business IT Solutions για να γίνει η επιχείρησή σου πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική. Γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι η δική σου επιχείρηση. Day College. Σπούδασε τώρα Αγγλική Φιλολογία στα προγράμματα του University of London στη Θεσσαλονίκη. Day College. Εξασφάλισε τη θέση σου στην Ευρώπη. Εκτάκτως στην Παρασκευή, η Αγορά και η UNICEF στηρίζουν τα παιδιά της Συρίας και προσφέρουν δωρεάν σε όλους τους αναγνώστες το τετράδιο της UNICEF. Για κάθε φίλο της εφημερίδας που θα πωληθεί, 50 λεπτά θα διατεθούν στη UNICEF για τα προσφυγόπουλα της Συρίας. Μαζί Τζέιμι, με την υπογραφή του Τζέιμι Όλιβερ. Συνταγές με κοτόπουλο, πίτες, θρεπτικά πρωινά και γλυκά με κρέμα. Και το μυστηριώδης νησί του Κόγκ. Η θρηλυκή παιδική σειρά δράσης μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Εκτάκτως την Παρασκευή στην Αγορά. Στις 20 Σεπτεμβρίου αποφασίζουμε πώς πάμε μπροστά. Με αυτούς που απέτυχαν και επιμένουν μόνοι τους. Ή με συνεννόηση και εθνική ομάδα διακυβέρνησης. Ας τελειώνουμε με την αλαζονία. Η Ελλάδα χρειάζεται συνεργασία. Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα μπροστά. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Το Compact Disc Club γιορτάζει τα 20 χρόνια του και προσφέρει αποκλειστικά και δωρεάν τις μοναδικές συλλογές που αγαπήσατε σε συλλεκτικές εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, Escape. Η απόλυτη συλλογή για τα ταξίδια σας σε δύο CD. Μαζί, το περιοδικό Ιστορικά Θέματα, Οργάνωση Ιδέα, ο προάγγελος της δικτατορίας και άλλα ενδιαφέροντα άρθρα. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV σε καλεί με περισσότερες κορυφαίες διοργανώσεις. UEFA Champions League, UEFA Europa League, Barclays Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Football League, NBA, Eurobasket, ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την Basket League Scratch, Formula 1, MotoGP, κορυφαία τουρνουά τέννις. Με πάνω από 60 live μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους.
Απόκτησε τώρα το Full Pack του OTE TV μόνο με 24,90 ευρώ το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. OTE TV. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στον Ενικό Εκτάκτο σήμερα. Η εκπομπή αυτή ήταν προγραμματισμένη να γίνει την περασμένη Δευτέρα, αλλά η απόφαση των δύο πολιτικών αρχηγών να γίνει το debate την περασμένη Δευτέρα μας οδήγησε σε εξέβρεση νέας ημέρας και νέας ώρας. Να είμαστε λοιπόν σε αυτό το έκτακτο, σε αυτή την έκτακτη εκπομπή με προσκεκλημένο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Κύριε πρόεδρε, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ που και σε αυτές τις εκλογές μου κάνετε την τιμή να είστε εδώ στο στούντιο για να απαντήσετε και στις δικές μου ερωτήσεις και στο τέλος της εκπομπής σε ορισμένες ερωτήσεις των συμπολιτών μας που είναι παρόντες. Θα ξεκινήσω με μία ερώτηση που νομίζω θα μας βάλει στο θέμα. Τι βαθμό θα βάζατε στην κυβέρνησή σας, αν έπρεπε να βαθμολογήσετε αυτή την κυβέρνηση των τελευταίων 6-7 μηνών? Τι βαθμό θα της βάζατε? Και δεν μιλώ για τη διαπραγμάτευση, μιλώ για τη διακυβέρνηση. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι εύκολο να βαθμολογήσει κανείς μια κυβέρνηση η οποία έδρασε σε ειδικές συνθήκες. Θα έπρεπε λοιπόν να κάνουμε δύο ειδών βαθμολογήσεις. Μία βαθμολόγηση σε σχέση με το κρίσιμο θέμα της διαπραγμάτευσης και μία βαθμολόγηση σε σχέση με όλα τα άλλα, με τα θέματα της καθημερινότητας. Και επειδή, ξέρετε, εγώ ποτέ δεν μασάω τα λόγια μου και θέλω να είμαι ειλικρινής στις απαντήσεις που δίνω, νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό μου χαρακτηριστικό, θα έλεγα ότι η κυβέρνησή μου παίρνει πολύ καλό βαθμό στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης και της σύγκρουσης της βασικής υπόσχεσης που έδωσε στον ελληνικό λαό να ματώσει, προκειμένου να φέρει κάτι καλύτερο για τον τόπο, ανεξάρτητα από το αν το τελικό αποτέλεσμα ήταν έξω από τις προσδοκίες που αρχικά είχαμε. Εν τούτης, αν δεν είχαμε διαπραγματευτεί τόσο σκληρά, αν δεν είχαμε υψώσει το ανάστημα, την περηφάνεια, την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού για να διεκδικήσουμε το δίκαιο του, τα αποτελέσματα ήταν πολύ χειρότερα. Στα θέματα της καθημερινότητας, ωστόσο, δεν μπορώ να πω ότι παίρνουμε τον ίδιο θετικό βαθμό, διότι είναι γεγονός πως κινηθήκαμε μέσα σε ένα πλαίσιο ασφυξίας χρηματοπιστωτικής, ένα πρωτοφανές πλαίσιο ασφυξίας. Καμιά άλλη κυβέρνηση δεν κυβέρνησε τον τόπο επί 6 μήνες με άδεια ταμεία. Και αν είχα λίγο χρόνο θα σας το εξηγούσα αυτό για να καταλάβατε τι βρήκαμε και πόσο δύσκολες μέρες περάσαμε, μέρες αγωνίας στο Μαξίμου, για πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα, για το αν θα πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Θα έρθω σε αυτό στη συνέχεια, γιατί θα έρθω στα περί αριστερής παρένθεσης που λέτε εσείς ότι επεδίωξαν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι εντός της χώρας και οι δανειστές. Αλλά θέλω να μείνω λίγο στο ότι βάζετε καλό βαθμό στην κυβέρνησή σας στη διαπραγμάτευση. Εκ του αποτελέσματος δεν προκύπτει αυτό, διότι η προεκλογική σας δέσμευση ήταν ότι θα απαλλαγούμε από τη λιτότητα, ότι θα απαλλαγούμε από τα μνημόνια. Και εδώ είμαστε μπροστά σε ένα τρίτο μνημόνιο που φέρνει λιτότητα, φέρνει περικοπές. Για παράδειγμα, εμείς αποκαλύπτουμε αύριο στην εφημερίδα Αγορά ότι η Επιτροπή Σοφών εισηγείται πάλι και με βάση το τρίτο μνημόνιο μειώσεις στις συντάξεις. Μιλά για μειώσεις από 5 ως 7% στις συντάξεις. Κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να συγκρίνουμε αυτό το οποίο καταφέραμε και πετύχαμε σε σχέση με αυτό το οποίο έδιναν στην προηγούμενη κυβέρνηση και αυτό το οποίο επεδίωξαν να δώσουν σε εμάς τον Ιούνιο και οδηγηθήκαμε στην απόφαση να πάμε να ζητήσουμε τη δύναμη του λαού μέσα από το δημοψήφισμα, θυμάστε, για να φέρουμε μια καλύτερη συμφωνία. Είναι γεγονός ότι πριν από η σύγκριση με το πρόγραμμα το οποίο καταθέσαμε πριν τις εκλογές, είναι μια σύγκριση η οποία είναι τεροβαρής για μας. Διότι σε 6 μήνες δεν μπορέσαμε να εφαρμόσουμε υποσχέσεις τετραετίας
και διότι βρήκαμε μπροστά μας σφοδρότατες αντιδράσεις, τις οποίες ομολογώ, γιατί θέλω να είμαι, όπως σας λέω, ειλικρινής πάντοτε, ειδικά απέναντί σας, ότι πριν από τις εκλογές δεν τις είχαμε υπολογίσει ότι θα ήταν σε τόσο βαθμό σφοδρές αυτές οι αντιδράσεις. Δηλαδή μια συσπήρωση δυνάμεων εκτός της χώρας, προκειμένου η Ελλάδα να μην γίνει το παράδειγμα το θετικό και για τους άλλους λαούς της Ευρώπης. Και γι' αυτό βρήκαμε τείχο πολλές φορές. Παρένθεση. Αλλά επιτρέψτε μου να πω δύο πράγματα. Θα τα πείτε. Για τα θετικά. Εσείς μιλάτε για αυτό που ονομάσατε το σενάριο της αριστερής παρένθεσης. Θα φτάσω. Η άλλη πλευρά όμως, και εδώ εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, λέει το αντίθετο. Ο κύριος Σαμαράς λέει ότι οι ξένοι, οι δανειστές, του τράβηξαν το χαλί κάτω από τα πόδια. Λέει δηλαδή ότι ενώ είχε στρώσει τη διαπραγμάτευση ώστε να πάμε σε μια μεταβατική περίοδο και στη συνέχεια να φύγουμε από τα μνημόνια, οι δανειστές προτίμησαν να του τραβήξουν το χαλί κάτω από τα πόδια, γιατί προτιμούσαν να διαπραγματευτούν μαζί σας. Αυτό που σας λέω το έχω διαβάσει σε 2-3 τελευταίες συνεντεύξεις του κυρίου Σαμαρά. Κύριε Χατζηνικολάου, κάτι πρέπει να πει και ο κύριος Σαμαράς προκειμένου να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Εγώ όμως δεν θέλω να ασχοληθώ με τον κύριο Σαμαρά. Θέλω να πούμε στον ελληνικό λαό τι ακριβώς βρήκαμε και ποιο ήταν το σχέδιο και ποιες οι δεσμεύσεις του κύριου Σαμαρά. Μου είπατε λοιπόν ότι το αποτέλεσμα είναι θετικό. Εγώ θα σας πω ότι καταφέραμε να πάρουμε 20 δισεκατομμύρια χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα για την επόμενη τετραετία. Και ο Σαμαράς είχε συμφωνήσει ένα πλαίσιο δημοσιονομικό, το οποίο έδινε 20 δις ψηλότερα πλεονάσματα. Αυτά είναι λιγότερα μέτρα. Και ο Σαμαράς είχε μία συμφωνία, την οποία καλούνταν μάλιστα να ολοκληρώσει, τη λεγόμενη πέμπτη αξιολόγηση. Μία συμφωνία η οποία είχε τα ίδια και σκληρότερα μέτρα, πολύ σκληρότερα μέτρα από αυτά τα οποία εμείς καλούμαστε τώρα να προχωρήσουμε μπροστά. Μία συμφωνία η οποία δεν έδινε τίποτα για το χρέος. Και καταφέραμε να πάρουμε τη δέσμευση, και αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε για το αν θα γίνει υπήρχε η διαδικασία το 12, της απομείωσης, αλλά για το σε ποιο βάθος θα γίνει. Κύριε Πρόεδρε, η διαδικασία για το χρέος, για την αναδιάρθρωση, υπήρχε από το 2012. Υπήρχε μία αναφορά. Η συμφωνία, η αναφορά, ότι αν πάμε καλά και αποκτήσουμε πρωτογενή πλεονάσματα, ότι θα μπει πάνω στο τραπέζι το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους. Υπήρχε μία αναφορά. Επομένως, τι άλλαξε, γιατί λέτε εμείς το πετύχαμε. Μα θα σας πω. Διότι υπήρχε μία αναφορά στο Eurogroup του 12, η οποία έλεγε τι, ότι μόλις υπάρξουν θετικά πλεονάσματα, πρωτογενή πλεονάσματα, τότε θα ανοίξει η διαδικασία συζήτησης για το χρέος. Και κύριε Χατζηνικολάου, είδατε ποτέ να ανοίγει η συζήτηση για το χρέος όταν πετύχανε θετικά πρωτογενή πλεονάσματα? Η μόνη τους έγνοια ήταν να δούνε με ποιον τρόπο θα δημιουργήσουν συνθήκες μοιρασιάς, αλλά με διαδικασίες οι οποίες παραπέμπουν. Γι' αυτό λέει ο Σαμαράς, μου τράβηξαν το χαλί. Μα δεν είναι έτσι όμως, διότι ο κύριος Σαμαράς. Τα πρωτογενή πλεονάσματα τα πέτυχε. Ο κύριος Σαμαράς όμως έβγαινε δεξιά και αριστερά, και αντί να πει ότι εδώ υπάρχει μια συμφωνία, ελάτε να κουβεντιάσουμε, έλεγε ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Και πώς ο εταίρος, ο αντισυμβαλόμενος, όταν διακηρύσει ότι είναι βιώσιμο, να κάτσει μαζί σου να κουβεντιάσει, σου απαντά, αφού είναι βιώσιμο, συνέχισε με αυτό το χρέος. Η διαφορά λοιπόν στην αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας και στην αντίληψη τη δική μας είναι ότι δεν μπορείς να βγεις από την κρίση με ένα χρέος το οποίο είναι κόμπο στο λαιμό. Με ένα χρέος το οποίο ξεκίνησε από το 120% του ΑΕΠ όταν πήρανε τη διακυβέρνηση ο κ. Παπανδρέου αρχικά και αργότερα ο κ. Σαμαράς με τον κ. Βενιζέλο και έφτασε στο 180% του ΑΕΠ. Διακοπή και ποια ήταν πολύ η λογική μικρή. Τους, η λογική τους ήταν να χρεώνεται ο ελληνικός λαός μέτρα και βάρη στην πλάτη για να φτιάχνει υπέρογκα πλεονάσματα προκειμένου να αποπληρώνει ένα χρέος κύριε το οποίο Πρόεδρε, διαρκώς ανατροφοδοτείται. Έχετε μετανιώσει που δεν συνενέσατε τον περασμένο Νοέμβριο στην εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας μαζί με την τότε κυβέρνηση με μια πολιτική συμφωνία που θα επέτρεπε να γίνουν οι εκλογές μέσα σε κάποιους μήνες. Μια πολιτική συμφωνία που θα έλεγε εμείς σας στηρίζουμε να εκλέξετε πρόεδρο και πάμε σε εκλογές τώρα, να, το φθινόπωρο του 2015. Θέλω να πω μήπως αυτό ήταν καλύτερο για τη χώρα και εν τέλει πολιτικά καλύτερο και για σας. Με την έννοια ότι ο κύριος Σαμαράς μιλούσε τότε για αυτή την πιστοληπτική γραμμή που θα έπαιρνε, για έξοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από το πρόγραμμα, και τελικά αυτό για έξοδο ήταν το δεύτερο μεγάλο παραμύθι μετά το success story.
Κύριε Χατζηνικολάου, θα μπορούσα να σας πω ότι για μένα προσωπικά και για το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ήταν ευνοϊκότερο. Διότι θα μάθαινε όλος ο ελληνικός λαός την αλήθεια και θα αναγκαζόταν ο κ. Σαμαράς να προχωρήσει στις δεσμεύσεις του, που ήταν η υλοποίηση της πέμπτης αξιολόγησης. Γιατί βιαστήκατε τότε, λοιπόν. Για τη χώρα όμως, κύριε Χατζηνικολάου, το γεγονός ότι κερδίσαμε τις εκλογές και ότι δώσαμε τη μάχη αυτή και φέραμε 20 δισεκατομμύρια λιγότερα πλεονάσματα, δέσμευση για το χρέος, 35 δις επενδυτικό από το σχέδιο Juncker, που φέραμε λοιπόν μια συμφωνία η οποία έχει σαφώς λιγότερες σκληρές δεσμεύσεις, όπως για παράδειγμα ανοίξαμε παράθυρο στην επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Τώρα θα σας διατηρήσαμε τα κόκκινα, διατηρήσαμε την άρση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Εγώ θυμάμαι στο τέλος του 2014. Θα σας πω και άλλα τα οποία κερδίσαμε. Αμέσως. Αμέσως. Και θα σας αφήσω τώρα χωρίς διακοπή να ολοκληρώσει τη σκέψη. Εγώ θυμάμαι στο τέλος του 2014 να λέμε ότι το χρηματοδοτικό κενό ήταν 20 τόσα δις. Από 20 μέχρι 22, 23 δις. Αυτό λέγαμε στο τέλος του 2014. Τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια χρηματοδότηση 80 δις. Αναφέρεστε στο χρηματοδοτικό κενό, ναι, της επόμενης, του επόμενου έτους ή της επόμενης τετραετίας, το 2014. Διότι ο κ. Σαμαράς όταν παρέδωσε, είχε ένα χρηματοδοτικό κενό για το 2015 πάνω από 13 δις. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της, ναι, χώρας... Ναι, λέγαμε ότι για το 2015-2016 είχαμε περίπου 20 με 22 δις. Να πούμε δις τη γλώσσα της αλήθειας, κύριε Χατζηνικολάου. Μια χώρα η οποία έχει... η καθυστέρησή σας στη διαπραγμάτευση. Να απαντώ μία έκανε... μία τις, ναι, ναι, ερωτήσεις. Και κλείνω. Δεν θα μιλήσω. Θα σας αφήσω να απαντήσετε αναλυτικά. Η καθυστέρηση στη διαπραγμάτευση, αυτή η τρίμηνη, τετράμηνη καθυστέρηση. Γιατί θα μπορούσατε να έχετε τελειώσει Φλεβάρι-Μάρτι. Και εγώ πιστεύω ότι θα είχατε τελειώσει καλύτερα από ότι πήγαμε το καλοκαίρι. Αυτή η καθυστέρηση δεν έκανε ζημιά στην οικονομία. Θα σας απαντήσω. Δεν έκανε ζημιά στην αγορά. Θα σας απαντήσω. Καταρχάς, να απαντήσω για το θέμα του χρηματοδοτικού κενού. Οι ανάγκες χρηματοδότησης της χώρας μέχρι το 2019 είναι περίπου 56 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα χρήματα, εφόσον δεν έχουμε πρόσβαση στις αγορές, και για να εξασφαλίσει κανείς πρόσβαση στις αγορές, πρέπει δύο στοιχεία τουλάχιστον να συνυπάρχουν. Η θετική ρυθμή ανάπτυξης, αλλά και το χρέος, το χαμηλό, ή εν πάση περιπτώσει ένα χρέος το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις αγορές να σε εμπιστευθούν. Γιατί με ένα χρέος 180% και με υποχρώσεις τεκοχρεωλησίων για πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία είναι άπιαστα, σας τα θυμίζω, 3,5% και 4,2% κατέτος. Ποιος θα τα πιάσει αυτά τα πλεονάσματα με αυτά τα χάλια της ελληνικής οικονομίας? Πρέπει λοιπόν να συνυπάρχουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις. Δεν συνυπήρχαν ούτε πριν ούτε τώρα. Η μόνη δυνατότητα να συνυπάρξουν αυτές οι προϋποθέσεις είναι να σταθεροποιηθεί η οικονομία, να δημιουργηθεί ως δεδομένο ότι για ένα μακρύ χρονικό διάστημα οι μεσοπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης είναι καλυμμένες, όπως γίνεται με αυτή τη συμφωνία, που είναι μια διαδικασία που de facto αναδιαρθρώνει και το χρέος μας. Γιατί? Διότι καλύπτοντας τις ανάγκες για τα επόμενα 3 χρόνια και μάλιστα τα 20 δις προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τα 28 προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με επιτόκια πολύ χαμηλότερα από ό,τι πριν, αντί για 3,5% και 4,5% στο 1,5% που μας δίνει σήμερα ο μηχανισμός χρηματοδοτικής σταθερότητας Ευρώπης, έχουμε τη δυνατότητα να μειώνουμε το χρέος. Διότι όταν παίρνεις καινούργια δάνεια για να αποπληρώσεις τα παλιά, αλλά τα καινούργια έχουν χαμηλότερο επιτόκιο, τότε δεν επιβαρύνεις το χρέος, αλλά μειώνεις το χρέος. Πλέον, κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε μπροστά μας τις εξής δυνατότητες. Με την σταθερότητα σε ό,τι αφορά τις ανάγκες της οικονομίας στο επόμενο διάστημα. Με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών που είναι δεδομένη και διασφαλίζει πλήρως τις καταθέσεις των πολιτών. Αλλά και με την διαδικασία η οποία είναι δέσμευση πια. Και όχι δέσμευση θα δούμε αν, αλλά με την πρώτη αξιολόγηση ξεκινάει η διαδικασία. Και έχουμε πλέον το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να τοποθετείται με κεντρικό τρόπο και επιθετικό τρόπο στην ανάγκη απομείωσης του χρέους. Την ίδια την Κομισιόν, στην ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους, να επισημαίνει την ανάγκη. Την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις δηλώσεις Ντράγκη. Βεβαίως υπάρχουν εταίροι μας, οι οποίοι έχουν αντίθετη άποψη. Η κυρία Μέρκελ, για παράδειγμα, δεν θα ήθελε ποτέ να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Όμως, για πρώτη φορά, δημιουργούμε ένα πλαίσιο συνεργασιών, αλλά εν πάση περιπτώσει δημιουργείται ένα πλαίσιο συμμαχιών στην Ευρώπη,
που απομονώνει αυτούς που δεν θέλουν να δουν τη διαδικασία της απομείωσης του χρέους. Τώρα, άρα, εσείς όμως... με την απομείωση του χρέους, με την επιστροφή στην ανάπτυξη, μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2016. Ωραία, θέλω δύο ημερομηνίες. Θέλω και με μία την ημερομηνία. Διασφάλιση θέλω της χρηματοδότησης, μία ημερομηνία να μου δώσετε. Υπάρχει η βεβαιότητα πια, ότι οι κόποι και οι θυσίες δεν πάνε χαμένοι, ότι η διαπραγμάτευση αυτή σκληρή δεν πήγε χαμένη, διότι φέραμε μια συμφωνία η οποία έχει κερδίζει έδαφος για τη χώρα. Θα θυμίζω ότι φέρατε τον Ιούνι... και την ύφεση όμως, κύριε Πρόεδρε. Θα τα απαντήσω αυτά. Πήρατε ανάπτυξη και είμαστε Ιούνι... σε ύφεση. Σας θυμίζω ότι τον Ιούνι πήγαμε σε δημοψήφισμα μια συμφωνία η οποία δεν μας έδινε ούτε ένα φρέσκο ευρώ, όπως λένε, ούτε ένα ευρώ. Μας έδινε 5 δις που δεν φτάνανε ούτε για να βγάλουμε το τρίμηνο. Και μας έδιναν επίτηδες μια κακή συμφωνία. Συν το ότι ιδιωτικοποιούσαν τη ΔΕΗ και την ΑΔΜΙΕ, δεν αφήναν παράθυρο για την επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αφήναν ανοιχτό το ζήτημα πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, δεν προχωρούσαν στην αξιοποίηση αλλά στην εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, διότι το νέο ταμείο το κερδίσαμε εμείς. Μια σειρά από ζητήματα λοιπόν, τα οποία κερδίθηκαν και τώρα δίνουν μια προοπτική. Βεβαίως υπάρχουν και δυσκολίες, δεν υπάρχει αμφιβολία. Όταν πας σε ένα συμβιβασμό και μάλιστα όταν αυτός ο συμβιβασμός έγινε υπό το βάρος δυνάμεων που θέλαν να αντεκδικηθούν την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης και το ηρωικό όχι του ελληνικού λαού, τα είδε ο κόσμος αυτά, τα ξέρει, έγιναν προσπάθειες. Καταρχάς, η μεγάλη παγίδα. Όταν πήγα στις 12 του Ιούλη στις Βρυξέλλες, η μεγάλη παγίδα την οποία έπρεπε να αποφύγουμε ήταν η παγίδα του Brexit, η οποία δεν ήταν ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ήταν ένα σχέδιο το οποίο είχε καταστρώσει, αυτή όμως τη μεγάλη παγίδα, οι πιο συντηρητικές δυνάμεις. Κύριε Πρόεδρε, αυτή τη μεγάλη παγίδα, το οποίο το μήπως την έστειναν και κάποιοι μέσα από το κόμμα σας. Θέλω να πω, αυτή τη μεγάλη παγίδα, μήπως την έστεινε και η αριστερή πλατφόρμα. Μήπως ήταν στην πίσω πλευρά του μυαλού του Λαφαζάνη, της Κωνσταντοπούλου, του Στρατούλη, που ήταν δικές σας επιλογές, δικοί σας υπουργοί, δικοί σας πρόεδρος της Βουλής. Μήπως ο κύριος Βαρουφάκης επίσης είχε αυτή την ίδια παγίδα στην πίσω πλευρά του μυαλού του όταν έλεγε στην Κρήτη σε αυτούς που τον χειροκροτούσαν να μας χειροκροτήσετε και στη ρήξη. Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας απαντήσω με αυτό που πιστεύω βαθιά μέσα μου. Δεν είχαν δόλο. Είχαν άλλη αντίληψη για τα πράγματα. Το χειρότερο όμως είναι ότι όταν, όταν η πραγματικότητα σε διαψεύδει, να λες τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Κύριε Πρόεδρε, τους επιλέξατε αναλάβει... για κρίσιμα κυβερνητικά πόστα. Την... Ο Λαφαζάνης ήταν υπουργός ενέργειας. Ο Στρατούλης ήταν υπουργός εργασίας. Ο Ίσυχος την... ήταν αναπληρωτής του άμυνας. Η Κωνσταντοπούλου έγινε πρόεδρος της Βουλής. Δηλαδή, η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι μπορεί και εσείς να ήσασταν σε ένα τέτοιο κλίμα στην αρχή και να καταλάβατε στην πορεία ότι κύριε αυτό δεν βγαίνει. Δεν υπάρχει, νομίζω, καμία αμφιβολία για την ειλικρίνεια των δηλώσεών μου και των προθέσεών μου. Ήταν σε όλους γνωστό ότι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια μειοψηφία που θεωρεί ως εναλλακτική στρατηγική, θεωρούσε ως εναλλακτική στρατηγική την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη. Και ξέρετε κάτι, σε θεωρητικό επίπεδο μπορεί κανείς να θεωρεί ό,τι θέλει. Όταν όμως έρχεται και βλέπει στην πράξη τι σημαίνει αυτό. Διότι θεωρητικά, και εγώ μπορώ να σας απαντήσω, ότι αν η Ελλάδα δεν είχε μπει στο ευρώ, αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αν υπήρχε η δυνατότητα να έχεις συναλλαγματικά αποθέματα, να στηρίξεις ένα νέο νόμισμα, αυτά δεν υπάρχουν. Και όταν τα βλέπεις ότι δεν υπάρχουν, και όταν βλέπεις ότι η εναλλακτική, την οποία σου παρουσιάζουν μάλιστα ως αριστερή και ριζοσπαστική θέση, είναι το σχέδιο των πιο ακραίων συντηρητικών κύκλων στην Ευρώπη, τότε πρέπει να πάρεις μια θέση ευθύνης. Και εγώ πήρα μια θέση ευθύνης. Αυτό πότε το καταλάβατε? Και μην μου καταλογίζετε, το καταλάβατε λοιπόν, το καλοκαίρι. Θέλω να πω, γιατί δεν κλείσατε τη συμφωνία το Φλεβάρι? Α, ναι, θα το απαντήσω σε αυτό. Για μένα αυτό είναι. Το έχω σημειώσει να το απαντήσω. Είναι πολύ κρίσιμο θέμα. Κύριε γιατί Κολλά, αυτή μια η καθυστέρηση έκανε πολύ μεγάλη ζημιά στην οικονομία. Θα απαντήσω λοιπόν σε αυτό, γιατί είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί. Δεν είσαι μόνος σου σε ένα τραπέζι. Τη συμφωνία την κλείνεις όταν η συμφωνία αυτή έχει μια διέξοδο και μια προοπτική. Όταν δεν σου δίνουν μια συμφωνία που έχει διέξοδο και προοπτική, αν κλείσεις μια κακή συμφωνία, καταδικάζεις τον ελληνικό λαό και τη χώρα. Και εγώ μια υπόσχεση έδωσα. Μια υπόσχεση. Να ματώσω, αν χρειαστεί, και εγώ και η κυβέρνησή μου, για να σταματήσει αυτός ο λαός να ματώνει. Να φύγουμε από αυτό το λάκκο, το βαθύ που έσκαψαν
οι δυνάμεις που κυβέρνησαν τον τόπο 40 χρόνια και μας έριξαν μέσα με χρέη και ελλείμματα και μας βάλαν και ένα καπάκι από πάνω που λέγεται Δέλτα Νιτάθ, Επιτροπία και Μνημόνια. Αυτή ήταν η υπόσχεση που δώσαμε στον ελληνικό λαό. Και αυτή την υπόσχεση την τηρήσαμε. Και στο τέλος πήραμε μια επιλογή ευθύνης να μην οδηγήσουμε τον τόπο και τα λαϊκά στρώματα κυρίως σε ένα πρωτοφανές αδιέξοδο και σε μια καταστροφή. Διότι, κύριε Χατζηνικολάου, αυτοί που έχουν βγάλει τα λεφτά τους τράπεζες του εξωτερικού, δεν θα τους εκεγότανε καρφάκι αν η χώρα οδηγούταν στην έξοδο από την Ευρωζώνη. Θα ερχόντουσαν και μέσα σε μια νύχτα θα τα αγόραζαν όλα με την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος. Αυτοί που θα την πλήρωναν θα ήταν οι μεροκαματιάριδες, τα μεσαία στρώματα, τα λαϊκά στρώματα που εμείς εκπροσωπούμε, που είχαν τα λεφτά τους στις ελληνικές τράπεζες και τις εμπιστεύτηκαν. Η καθυστέρηση λοιπόν οφείλονταν στο γεγονός. Και εδώ έρχομαι να απαντήσω και αυτό που εγώ πιστεύω βαθιά. Θα μου πείτε, έχεις στοιχεία να μου το αποδείξεις? Μπορεί στοιχεία να μην έχω, έχω ενδείξεις όμως. Ότι εδώ υπήρξε ένα καταστρωμένο σχέδιο, ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι μια μικρή παρένθεση στην κυβέρνηση του τόπου. Γιατί? Γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργούσε και εντός, δεν το συζητάω, αλλά και εκτός στην Ευρώπη, μεγάλη ανησυχία ότι μπορεί να είναι ένα αντιπαράδειγμα που να παρασύρει λαούς και κράτη να οδηγηθούν σε κυβερνήσεις που θα αμφισβητήσουν το μονόδρομο της λιτότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εγώ να σας πω ότι, εντάξει, άκουγα και πριν για το σχέδιο της παρένθεσης, δεν το πίστευα, αλλά διεπίστωσα μόλις ανέλαβα τη διακυβέρνηση και βρέθηκα στο Μαξίμου, ότι ο κύριος Σαμαράς είχε ζητήσει 2 μήνες παράταση του προγράμματος και όλος τυχαίως, ξαφνικώς, ακριβώς, σε 2 μήνες στέρεψαν τα χρήματα. Το Φλεβάρι, 2 μήνες μετά, είχαμε αρνητικό ισοζύγιο στα ταμεία του κράτους. Και δεν μας άφησαν πρωτογενές πλεώνασμα, όπως διαδίδουνε, μας άφησαν πρωτογενές έλλειμμα 0,4%. Διότι με αλχημίες λογιστικές διαμορφώνανε πρωτογενή πλεονάσματα. Ενώ τώρα, τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου των Οικονομικών δείχνουν ότι έχουμε 3,8 δις πρωτογενές πλεώνασμα τον Αύγουστο. Παρά τις συνθήκες, τις ηφαισιακές που δημιουργήθηκαν μετά τον Ιούνιο. Αλλά πιστεύω παροδικές ηφαισιακές συνθήκες, διότι οι αρχικοί υπολογισμοί της Κομισιόν και της Τρόικα είναι πολύ υψηλότεροι από την πραγματικότητα. Για φέτος η Ευρώπη έλεγε ότι θα είμαστε συν 2,5%, ανάπτυξη 2,5%. Και εμείς είμαστε ήδη σε ύφεση τουλάχιστον 1,5%. Να σας πω λοιπόν τι λένε τα νούμερα. Τα νούμερα λένε και μετά ότι θέλω δύο ημερομηνίες. Το πρώτο εξάμηνο. Θέλω ημερομηνία εξόδου από τα capital control και θέλω ημερομηνία εξόδου από τα μνημόνια. Κύριε Χατζηνικολάου, το πρώτο εξάμηνο του 2015 η οικονομία, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε σε πρωτοφανή ασφυξία η χώρα, διότι τα γνωρίζουμε όλα αυτά, πήραν απόφαση να άρουν το waiver στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις τράπεζες, πήραν απόφαση να βάλουν όριο στα 11 γραμμάτια του δημοσίου. Δεν είχαμε καμία δυνατότητα ρευστότητας. Παρ' όλα αυτά είχαμε αυξητικούς ρυθμούς, θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, 1,1%. Ενώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2014, κυβέρνηση Σαμαρά, είχαμε 0%. Μας λένε ότι μειώθηκε η ανεργία. Με βάση τα στοιχεία της Εργάνη, μέχρι τον Αύγουστο έχουμε 186.000 νέες θέσεις εργασίας. Υπήρξε βεβαίως στα capital controls, στα οποία εξωθήθηκε στα η χώρα. Στα capital controls και δεν ήταν επιλογή χάθηκαν μας. 16.000 θέσεις εργασίας. Είναι αλήθεια αυτό. Και είναι αλήθεια και πρέπει να βρούμε και να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Δεν τα περιμένατε, κύριε Δεν ήταν επιλογή μας. Δεν περιμένατε ήτανε το ότι σχέδιο θα σας κατεβάσουν θα σας πω, το διακόπτη των τραπεζών το με το δημοψήφισμα. Ήταν το σχέδιο της αντεκδίκησης των πιο ακραίων κύκλων στην Ευρώπη, επειδή είχαμε το θάρρος να βγούμε και να πούμε ο λαός μας θα αποφασίσει. Να βάλουμε το λαό στο τραπέζι διαπραγμάτευσης. Για να κερδίσουμε μια πάντως καλύτερη συμφωνία. Ψήφισε μας έδιναν, όχι στη λιτότητα και όχι στο μνημόνιο. Και μετά πήραμε ναι. Μια συμφωνία με 86 δις. Και μιλάτε για τη λιτότητα. Θέλετε να συγκρίνουμε το όχι στο δημοψήφισμα συγκρίνουμε δεν ήταν όχι στο μνημόνιο. Θέλετε όχι στη το λιτότητα. Όχι στο δημοψήφισμα, το μυριόστομο αυτό όχι, ήταν πάνω απ' όλα ένα όχι σε όλα όσα μας πνίγουν χρόνια τώρα στην πολιτική και οικονομική ναι, ζωή του τόπου. Ήταν όχι στο σύστημα της διαπλοκής και της διαφθοράς. Ήταν όχι στο πολιτικό κατεστημένο. Ήταν όχι σε όλους που συνασπίστηκαν εναντίον μας. Ήμασταν μόνοι μας και όλοι τους. Όλοι τους. Με εξαιρέσεις τα μέσα ενημέρωσης που κρατήσαν αντικειμενική στάση, δεν θέλω να ισοπεδώνω, αλλά σε ό,τι αφορά το πολιτικό σύστημα και την πλειοψηφία των μέσων, που εκείνες τις μέρες, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ξέρναγε εκβιασμούς μέσα στα σπίτια μας.
και απειλές και τρομοκρατία, ενώ ο λαός μας είχε μια αξιοπρεπέστατη στάση, παρά τις τρομακτικές δυσκολίες και παρά το κλείσιμο των τραπεζών και παρά αυτό το κλίμα, θυμηθείτε τι έλεγε τότε και ο Μημαράκης, και ο Σαμαράς, και ο Βενιζέλος, όλοι, ότι το ερώτημα είναι ευρώ ή δραχμή. Τι έλεγε η κυρία Μέρκελ, τι έλεγαν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Το ερώτημα είναι ευρώ ή δραχμή. Και εγώ είπα την αλήθεια στο λαό. Είπα ότι το ερώτημα δεν είναι ευρώ ή δραχμή. Είπα ότι δεν κάνουμε δημοψήφισμα για να φύγουμε από την Ευρώπη, αλλά για να ξαναγυρίσουμε ως ισότιμο μέλος στην Ευρώπη και να διεκδικήσουμε μια καλύτερη συμφωνία. Και αν λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ είχα κρυφό σχέδιο στο μυαλό μου την έξοδο της χώρας από το ευρώ, όταν πήραμε 62% στο δημοψήφισμα, γιατί δεν το υλοποίησα το σχέδιο αυτό το κρυφό. Το σχέδιό μου πάντοτε ήταν φανερό, διαυγές και ειλικρινές. Να διεκδικήσουμε μέσα στην Ευρώπη, γιατί αυτός είναι ο φυσικός χώρος της Ελλάδας, καλύτερη συμφωνία, καλύτερους όρους και αλλαγή πορείας της Ευρώπης συνολικά. Άκουσα στο debate της Δευτέρας. Αλλά να πω λίγο για τη λιτότητα. Αμέσως έρχομαι σε αυτό, γιατί θα σας δώσω και πάσα με το ερώτημά μου γι' αυτό. Άκουσα τον κύριο Μεϊμαράκη να σας αποκαλεί 3 ή 4 φορές μνημονιακό. Και ήταν το μόνο στο οποίο δεν σας άκουσα να απαντάτε. Μα τι να μάλιστα είπε τώρα, νεομνημονιακός. Και το ερώτημα συνδέεται. Το όχι ήταν όχι στη λιτότητα, όχι στο μνημόνιο. Κύριε Χατζηνικολάου, και βγήκε ναι και ως Μημαράκης, την επόμενη είχε εβδομάδα. Είχε κάποιες συγκεκριμένες συμβουλές από τους επικοινωνιολόγους του. Αντί να απαντάμε επιχειρήματα, να απαντάμε χαρακτηρισμούς. Θα μπορούσα κι εγώ να καταφέρω με εναντίον του λέγοντας ο διαπλεκόμενος. Δεν έχει κανένα νόημα όμως έτσι. Κάνεις έτσι διάλογο. Μνημονιακός. Το άκουσα 5 φορές. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δεν αλλάζω απόψεις, ούτε αξίες, ούτε ιδέες. Πιστεύω ότι τα μνημόνια κατέστρεψαν τη χώρα μας. Πιστεύω ότι αν είχαν προηγούμενες κυβερνήσεις διαπραγματευτεί όσο σκληρά, όχι τόσο, το 1/3 της αντίστασης που δώσαμε εμείς, η χώρα θα είχε αποφύγει πολλά. Εμείς καταφέραμε, βγάλαμε τη συμφωνία από το αγγλικό δίκαιο. Οι προηγούμενοι την είχαν στο αγγλικό δίκαιο και στην αποικιοκρατία. Εμείς δώσαμε μάχη μέχρι το πρωί και με έλεγε ορομίστη ο κύριος Μημαράκης. Άρα, για αν ήταν αυτός εκεί, τι θα έκανε. Αυτός θα τελείωνε νωρίς, διότι θα υπέγραφε σε όλα. Υπάρχει καμία αμφιβολία. Εγώ κάθισα μέχρι το πρωί, όχι γιατί είμαι ορομίστιος, αλλά γιατί έφερα μια συμφωνία με ένα ταμείο που δεν βγάζει τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας στο Λουξεμβούργο. Και που δεν τα εκποιεί. Αλλά δίνει την προοπτική μέσα σε 35 χρόνια να αξιοποιηθούν τα κέρδη από τα περιουσιακά στοιχεία και τα μισά από αυτά να πάνε στην ανάπτυξη, να επανεπενδυθούν στην ελληνική οικονομία, να μην πάνε στο χρέος. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλες διαφορές και στην αντίληψη και στη στάση. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι τα μνημόνια δεν ήταν μονόδρομος. Αν είχαμε διαπραγματευτεί σωστά, θα είχαμε καλύτερες συμφωνίες, όπως φέραμε μια καλύτερη συμφωνία. Η πρώτη συμφωνία που έφερε ο κ. Παπανδρέου. Η συμφωνία που είχε φέρατε δημοσιονομική προσαρμογή. Δεν είναι συμφωνία λιτότητας. Θα σας απαντήσω λοιπόν σε γιατί αυτό. Εδώ εγώ έχω χαρτιά που μάλιστα δεν είναι από την αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι από τον Αλέξη Μητρόπουλο, ο οποίος βγάζει κάθε μέρα μία ανακοίνωση για το μνημόνιο και τι περιλαμβάνει. Και διαβάζοντάς τα, βλέπω ότι έρχονται πάλι και μειώσεις στις συντάξεις. Θα απαντήσουμε εσένα ένα-ένα τα ερωτήματα. Καταρχάς, εντάξει, η αξιοπιστία της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπορεί να είναι σημαντικότερη από αυτά τα χαρτιά που μου παρουσιάζεται, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Από τα χαρτιά του πρώην Αντιπροέδρου της Βουλής και συνεργάτη σας μέχρι προχθές. Διότι εάν ήταν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα έκανε καμπάνια για τα αντίθετα. Βγήκε εκτός. Εν πάση περιπτώσει όμως, ο καθένας κρίνεται. Εγώ θέλω να σας πω κάτι άλλο. Η πρώτη συμφωνία που έφερε ο κ. Παπανδρέου και την έφερε όταν η χώρα δεν είχε στις τράπεζες μέσα, όταν το τραπεζικό μας σύστημα είχε διπλάσια κεφάλαια, 240 δισεκατομμύρια, δεν κάνω λάθος, και όχι 170, όταν οι ευρωπαϊκές τράπεζες ήταν φορτωμένες με ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, όταν δεν είχε θωρακιστεί όλη η Ευρώπη απέναντι στο ενδεχόμενο μια κυβέρνηση που θα κάνει διαπραγμάτευση. Θα μπορούσε, λέτε, να έχει διαπραγματευτεί. Όταν δεν υπήρχε η προσωπική χαλάρωση να ισχύει για όλους τους άλλους και όχι για την Ελλάδα. Τότε λοιπόν, αν υπήρχε το 10% της σκληρής διαπραγμάτευσης που κάναμε εμείς, θα είχαμε γλιτώσει πάρα πολλά. Και αργότερα. Όταν ο Σαμαράς, όταν ο κ. Σαμαράς είπε ουδείς αναμάρτητος. Και τότε υπήρχαν πολύ σημαντικά περιθώρια. Σας λέω λοιπόν. Πρώτη συμφωνία Παπανδρέου. Δημοσιονομική προσαρμογή κατέτος 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεύτερη συμφωνία Σαμαρά. Δημοσιονομική προσαρμογή κατέτος
10 δισεκατομμύρια ευρώ. Τρίτη συμφωνία, αυτή που έχουμε τώρα, ετήσια δημοσιονομική προσαρμογή για τα 3,5 χρόνια, πιάνοντας και τους πρώτους 5 μήνες, τους τελευταίους του 15, 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Συγκρίνετε λοιπόν τα 17, τα 10 με τα 2,9 για να δείτε τι αξιοπιστία έχουν αυτοί που λένε ότι ο Τσίπρας, επειδή διαπραγματεύτηκε, έφερε το χειρότερο μνημόνιο, ενώ αν πηγαίναμε με τα χέρια ψηλά, θα φέρναμε μια καλύτερη συμφωνία. Μάλιστα. Και σας ρωτώ, κύριε Χατζηνικολάου, σε αυτές τις συνθήκες που ήταν η χώρα και με αυτές τις οργανωμένες και συσπειρωμένες δυνάμεις απέναντί μας, ποιος θα μπορούσε να φέρει κάτι καλύτερο? Ο κύριος Σαμαράς? Ο κύριος Μημαράκης? Ο κύριος Θεοδωράκης που μου έλεγε υπέγραψε ό,τι να είναι αρκεί να υπογράψεις? Εγώ έχω απάντηση σε αυτό. Θα μπορούσε να φέρει καλύτερο ο Τσίπρας το Μάρτιο. Αυτή είναι η απάντησή μου. Η αλήθεια, αυτή, λοιπόν, σας το είπα και πριν. Η αλήθεια λοιπόν ο είναι. Ο Τσίπρας το Μάρτιο θα μπορούσε να φέρει ίσως καλύτερη συμφωνία. Αλλά το Μάρτιο μας δίνανε. ESM μας δώσανε μετά το δημοψήφισμα, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή συμφωνία ευρωπαϊκή και όχι στο πλαίσιο που ήταν πιο πριν, στον EFSF με το αγγλικό δίκαιο, χωρίς. Κύριε Πρόεδρε, θα μου απαντήσετε με ειλικρίνεια. Θα μου απαντήσετε με ειλικρίνεια. Ο Βαρουφάκης έκανε λάθη στην τακτική. Η δημιουργική ασάφεια της 20ης Φεβρουαρίου ήταν λάθος. Θέλω να πω, μήπως τελικά αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος με την τακτική που επέλεξε, τον οποίο πρέπει να πω ότι σαν καθηγητή τον τιμώ και είναι και ένας πολύ ευχάριστος συνομιλητής πάντα, αλλά μήπως οραματίστηκε πράγματα που δεν πατούσαν στη γη και οδήγησε και την κυβέρνηση και τη χώρα στην περιπέτεια μιας εξάμηνης διαπραγμάτευσης που θα μπορούσε να έχει τελειώσει από το Μάρτιο με επιτυχία. Και να μην έχει διασπαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην έχει γίνει μπάχαλο η πολιτική ζωή, να μην έχουμε κάνει δημοψηφίσματα, εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ διασπάστηκε όχι γιατί ο Βαρουφάκης θέλει, αλλά γιατί από την άλλη πλευρά υπήρχε ένα κόμμα μέσα στο κόμμα που δεν ήθελε συμφωνία, καμία συμφωνία. Καμία συμφωνία. Απεδείχθη ότι ό,τι συμφωνία και να φέρναμε θα λέγανε προτιμότερη έξοδος από το ευρώ. Αλλά αυτό είναι φυγή από την πραγματικότητα, κύριε Χατζηνικολάου. Διότι κατά την άποψή μου, αν θέλουμε να έχουμε μια αριστερά χρήσιμη, πρέπει να είναι μια αριστερά που γνωρίζει και πατάει στην πραγματικότητα για να την αλλάξει. Μια αριστερά που δραπετεύει, που λέει: εγώ θα διατηρήσω την ιδεολογική μου καθαρότητα και τα χέρια μου άσπηλα και αμόλυντα και δεν θα τα βάλω στη λάσπη, δεν θα βάλω τα στήθη εγώ μπροστά. Ας ούνε άλλοι να βάλουν τα χέρια στη λάσπη, εγώ θα είμαι απ' έξω και θα καταγγέλω. Δεν είναι χρήσιμη αυτή η αριστερά. Δεν είναι χρήσιμη για τα λαϊκά στρώματα, για τις κοινωνικές δυνάμεις που θέλει να εκπροσωπήσει. Ας το αφήσουμε όμως αυτό. Θέλω να απαντήσω στο ερώτημά σας. Βαρουφάκης. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η δημιουργική ασάφεια του Φλεβάρη δεν βοήθησε τη διαπραγμάτευση. Αντιθέτως, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο Βαρουφάκης έδωσε ισχυρή διαπραγματευτική δυναμική στη χώρα το πρώτο διάστημα της παρουσίας του στο Υπουργείο Οικονομικών. Από την άλλη πλευρά, έχω καταλήξει το συμπέρασμα, χωρίς να ακυρώνω ή να δικαιολογώ τα λάθη που έκανε ο Γιάννης ο Βαρουφάκης και τα οποία χρεώνομαι εγώ ως πρωθυπουργός, δεν χρεώνεται ο Βαρουφάκης. Τώρα ο Βαρουφάκης γυρνάει δεξιά και αριστερά και κάνει συνεντεύξεις. Εγώ έχω το ζυγό και δίνω τη μάχη. Εγώ έχω καταλήξει το συμπέρασμα ότι όποιος και να ήταν στη θέση του, εφόσον από την άλλη πλευρά υπήρχε ένα σχέδιο παρένθεσης, ένα σχέδιο εξόντωσης της κυβέρνησης, αυτό το σχέδιο θα οδηγούνταν στα άκρα είτε έτσι είτε αλλιώς. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, καταφέραμε και αποφύγαμε τα βράχια τον Φλεβάρι, όχι εξαιτίας του Τσίπρα ή του Βαρουφάκη, αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι δυνάμεις στην Ευρώπη συσπυρώθηκαν για να αντισταθμίσουν την πίεση του κύριου Σόιμπλε, που από το Φλεβάρι έλεγε κλείστε τις τράπεζες. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Και να πούμε επίσης και κάτι ακόμα. Το γεγονός ότι τον Ιούνιο φτάναν να μας δίνουν μία μη συμφωνία, που ξέραν ότι δεν μπορούν να την υπογράψουν με τίποτα, διότι δεν έδινε προοπτική και σε τρεις μήνες θα συζητάγαμε για νέο μνημόνιο. Το γεγονός αυτό κάτι σηματοδοτεί. Ότι θέλαν από τότε, γι' αυτό και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος δεν φεύγανε και από αρχηγή των κομμάτων τους, διότι περιμένανε ότι θα πέσει η κυβέρνηση και θα ξαναδιεκδικήσουν την εξουσία, να επιστρέψουν. Αυτό που τους ευνηδίασε, αυτό που δεν περίμεναν με τίποτα, ήταν ότι εγώ και η κυβέρνησή μου, με θάρρος και κατάλληλους θράσους, είπαν ο λαός θα μπει μπροστά και θα βγει να πει με το δημοψήφισμα αν συμφωνεί ή όχι με τη συμφωνία αυτή.
Βέβαια, μας και κόστησε η Ευρώπη βρέθηκε σε αντιφάσεις. Μας κόστησε το κλείσιμο των τραπεζών. Θα πάμε σε μια διακοπή. Κερδίσαμε όμως 20 δις μικρότερα πλεονάσματα. Πρέπει να πάμε κερδίσαμε μια συμφωνία που δίνει χρηματοδότηση 86 δις. Πρέπει να την προοπτική να βγούμε από την κρίση. Πρέπει να πάμε πολλά. Σε μια μικρή διακοπή. Με το που θα επιστρέψουμε, κύριε Πρόεδρε, σας έχω ζητήσει 2 ημερομηνίες. Πότε θα φύγουν τα capital controls και πότε στο σχέδιό σας η χώρα θα μπορεί μια εκτίμηση, μια καταρχήν εκτίμηση, θα μπορεί να βγει ξανά στις αγορές. Μικρή διακοπή, σε 2-3 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί. Αυτό δεν είναι ένα ξενοδοχείο. Είναι το φρούριό σου. Αυτοί δεν είναι σερβιτόροι, δεν είναι μάγειρες, δεν είναι καμαριέρες. Είναι ο στρατός σου. Αυτά δεν είναι βαν, δεν είναι αυτοκίνητα, δεν είναι μηχανάκια. Είναι το υπηκό σου. Αυτή δεν είναι μια μικρή επιχείρηση. Είναι το βασίλειό σου. Και για να μεγαλώσει, χρειάζεσαι τα καλύτερα εργαλεία. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ για πρώτη φορά σου προσφέρουν τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας Business IT Solutions για να γίνει η επιχείρησή σου πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική. Γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι η δική σου επιχείρηση. Day College. Σπούδασε τώρα οικονομικές επιστήμες στα προγράμματα του University of London στη Θεσσαλονίκη. Day College. Εξασφάλισε τη θέση σου στην Ευρώπη. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Το Compact Disc Club γιορτάζει τα 20 χρόνια του και προσφέρει αποκλειστικά και δωρεάν τις μοναδικές συλλογές που αγαπήσατε σε συλλεκτικές εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο Escape, η απόλυτη συλλογή για τα ταξίδια σας σε 2 CD. Το περιοδικό Ιστορικά Θέματα, Οργάνωση Ιδέα, ο προάγγελος της δικτατορίας και άλλα ενδιαφέροντα άρθρα. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Στις 20 Σεπτεμβρίου αποφασίζουμε πώς πάμε μπροστά. Με μπλόφες, πειράματα και πανάκριβα λάθη. Ή με εθνικό σχέδιο και υπευθυνότητα. Ας τελειώνουμε με την ανασφάλεια. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα. Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα μπροστά. Εκτάκτως την Παρασκευή, η Αγορά και η UNICEF στηρίζουν τα παιδιά της Συρίας και προσφέρουν δωρεάν σε όλους τους αναγνώστες το τετράδιο της UNICEF. Για κάθε φίλο της εφημερίδας που θα πωληθεί, 50 λεπτά θα διατεθούν στη UNICEF για τα προσφυγόπουλα της Συρίας. Μαζί Jamie, με την υπογραφή του Jamie Oliver. Συνταγές με κοτόπουλο, πίτες, θρεπτικά πρωινά και γλυκά με κρέμα. Και το μυστηριώδες νησί του Κόμπ. Η θρηλυκή παιδική σειρά δράσης μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Εκτάκτως την Παρασκευή στην Αγορά.
Day College. Σπούδασε τώρα νομική στη Θεσσαλονίκη με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Day College. Εξασφάλισε τη θέση σου στην Ευρώπη. Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV σε καλεί με περισσότερες κορυφαίες διοργανώσεις. UEFA Champions League, UEFA Europa League, Barclays Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Football League, NBA, EuroBasket, ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την Basket League Scratch, Formula 1, MotoGP, κορυφαία τουρνουά τέννις. Με πάνω από 60 live μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους. Απόκτησε τώρα το Full Pack του ΟΤΕ TV μόνο με 24,90 ευρώ το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. ΟΤΕ TV,